Σήμερα από το πρωί βρισκόμαστε στους χώρους δουλειάς περιβρώντας την απεργιακή κινητοποίηση η οποία είχε σημαντική επιτυχία στον χώρο του Πειραιά. Το λιμάνι δεν λειτουργήσε, το ίδιο και η πολυεθνική της Κόσκο και φυσικά μια σειρά χώρη δουλειάς, εργοστάσια και επιχειρήσεις έχουν από το πρωί νεκρώσει. Είναι ένα μήνυμα που δίνουμε στην κυβέρνηση ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να σταματήσουμε τον αγώνα μας για τα δικαιώματά μας τόσο για την υγεία όσο βεβαίως και την προστασία στους τόπους δουλειάς. Είχαμε συνάντηση σήμερα εδώ στην ηγεσία του Υπουργείου. Πρέπει να πούμε ότι η ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας είναι σε καραντίνα λόγω του κορονοϊού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς θα βάλουμε σε καραντίνα τα δικαιώματά μας και τους αγώνες μας. Θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα. Υπάρχει ανάγκη κλιμάκωση και σε αυτή κατεύθυνση θα δουλέψουμε όλοι μαζί, τα σωματεία, τα συνδικάτα. Και σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψει η κυβέρνηση να εφαρμόσει αυτό το αντεργατικό έκτρωμα το οποίο έχει φέρει αυτή τη στιγμή προς συζήτηση. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις, συνεχίζουμε την περιφρούρηση στους τόπους απεργίας μέχρι την ώρα που θα λήξει η απεργία και από αύριο το πρωί στους τόπους δουλειάς συνεχίζουμε την κλιμάκωσή μας.